Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε εντσιλάδες. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε αυτές τις τορτίγες, τις πεντανόστιμες με κοτόπουλο και φασόλια και θα είναι καυτερά με μπόλικο τυρί και θα σας δείξω το μοναδικό τρόπο για να τα φτιάξετε. Είναι το ιδανικό snack, θα μπορούσε να είναι και κυρίως πιάτο, αρκεί να κάνετε ό,τι ακριβώς θα κάνω και εγώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά και αφήστε να κάψει καλά. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί ακριβώς πώς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Γιατί ουσιαστικά η γέμιση είναι τα εντσιλάδας, από εκεί πέρα είναι η τορτίγια, είναι εύκολη διαδικασία. Θέλουμε κοτόπουλο και θέλουμε το κοτόπουλο να το κόψουμε σε μικρά κυβάκια. Και όταν λέω μικρά, το εννοώ. Γιατί άμα είναι πολύ μεγάλα, στο τέλος όταν τρώμε την τορτίγια, δεν θα είναι ωραίο στο στόμα, θα φεύγουν τα κομμάτια και δεν πρέπει να είναι έτσι. Τέλεια. Και όπως είναι, θα ρίξω περίπου 3 με 4 κουταλιές στη σούπα σε ελαιόλαδο. Χρειαζόμαστε λαδάκι. Τόσο λαδάκι θα βάλετε. Χρειαζόμαστε το λάδι γιατί στη συνέχεια θα ρίξουμε και τα λαχανικά μέσα και θέλουμε να ψηθούν όλα μαζί. Φροντίζω το λάδι να πάει παντού. Τέλεια. Και το κοτόπουλο πάει μέσα. Wow! Τέλεια. Αρχίζουμε σιγά σιγά να σοτάρουμε το κοτόπουλο. Και να ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας. Πριν όμως ετοιμάσουμε τα λαχανικά, θέλω να το πιπερώσετε καλά το κοτόπουλο για να πάρει γεύση την ώρα που σοτάρετε. Και τέλεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στα λαχανικά. Έχουμε κρεμμύδι. Θα το κόψετε λεπτές φέτες. Το τηγάνι μου καίει αρκετά, οπότε το κρεμμύδι θα πάει πάνω από το κοτόπουλο, εδώ. Και θα ανακατέψω. Στη συνέχεια πάμε να ετοιμάσουμε τις πιπεριές μας. Έχω και πορτοκαλί, έχω και κόκκινη, μπορείτε να βάλετε και πράσινη. Οπότε όσο περισσότερο χρησιμοποιήσετε τόσο καλύτερο. Και αυτό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε πάλι ζουγιέν. Εδώ. Ωραίες λωρίδες. Και οι πιπεριές πάνε και αυτές μέσα. Εδώ. Αρχίζουμε, σοτάρουμε καλά-καλά όλα τα υλικά. Πρέπει να σοταριστούν για να αλλάξουν αρώματα. Πιστέψτε με, οι πιπεριές μαζί με το κρεμμύδι δουλεύουν φανταστικά πάνω στο κοτόπουλο. Αλλά πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία σωστά. Τώρα, ήρθε η ώρα για το σκόρδο και δεν θα το λυπηθούμε. Θα βάλουμε 2 σκελίδες. Αλλά μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Ειλικρινά, το σκόρδο είναι το μόνο υλικό που δεν πρέπει να λυπηθείτε. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 5-6 σκελίδες, εφόσον σας αρέσει το σκόρδο. Και πιστέψτε με, το φαγητό θα βγει καταπληκτικό. Ρίχνουμε και το σκόρδο μέσα, έτσι χοντροκομμένο, θα λιώσει. Και έχω 2 πάρα πολύ καυτερές πιπεριές τσίλι. Σε περίπτωση που δεν έχετε τσίλι, μπορείτε να βάλετε μπούκοβο για να το κάνετε καυτερό, ή ακόμα μπορείτε να βάλετε και ταμπάσκο. Αλλά επειδή λέγεται εντσιλάδας, καταλαβαίνετε ότι το συστατικό που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή είναι το τσίλι. Και θέλουμε να βγει καυτερό. Σε περίπτωση που το τσίλι σας δεν είναι καυτερό, προσθέστε λίγο μπούκοβο για να βγει αρκετά καυτερό το φαγητό μας. Θα προσθέσω λίγο κύμινο, θα ανακατέψω καλά και θα πίσω τα υλικά για 5-10 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν. Και με το που είναι έτοιμα τα λαχανικά και το κοτόπουλο, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σβήσουμε το τηγάνι. Οπότε, πελτέ ντομάτας, ρίχνουμε μέσα. Την αφήνουμε να μαγειρευτεί καλά μαζί με το λαδάκι εδώ. Απαραίτητο για να δέσει η σάλτσα μας και να γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Τέλεια. Και κρασάκι. Ανακατεύουμε το κρασί στο τηγάνι. Να βγάλει όλα αυτά τα υπέροχα ζουμάκια που έχουν μείνει στο τηγάνι εδώ. Θα βλέπετε. Τέλεια. Φανταστικά. Και σάλτσα ντομάτας. Θα προσθέσω ένα ποτηράκι, περίπου 150 ml νεράκι. Ανακατεύω και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα φασόλια μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασόλια χάντρας βαρβαστάτης. Δεν χρειάζονται μούλιασμα, καθάρισμα και πλύσιμο. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και μαγειρεύονται εύκολα κατευθείαν από την κατάψυξη. Λοιπόν, για αυτή τη συνταγή δεν θα χρειαστούμε όλη τη συσκευασία, θα χρειαστούμε περίπου τη μισή. Οπότε, όπως είναι, θα ρίχνουμε μέσα, εδώ, ανακατεύουμε, αφήνουμε εδώ και αφήνουμε να σιγοβράσουν για 15 περίπου λεπτάκια. Άμα χρειαστεί και άλλο νεράκι προσθέτουμε, άμα δείτε ότι έχει πολύ νερό, βράζουμε λίγο παραπάνω μέχρι που να δέσει η σάλτσα μας και να μαγειρευτούν τα φασόλια. Σε 15 λεπτά πίσω για να ρίξουμε τα εντσιλάδας μέσα στο φούρνο. Και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Επαναλαμβάνω, άμα χρειαστεί λίγο παραπάνω νεράκι θα βάλετε. Θέλουμε να βράσουν τελείως τα φασόλια μας και θέλουμε να βράσει τελείως το κοτόπουλο, να ψηθούν μέχρι μέσα. Και ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Μαντέψτε τι. Τυράκι. Δεν το λυπόμαστε. Θα βάλουμε μπόλικο τυρί. Θα ανακατέψουμε, γιατί πρέπει να έχει τυρί μέσα η γέμιση. Και αφήστε να λιώσει. Αφήστε να δέσει τα πάντα το τυρί.
Και μυρωδικά. Παραδοσιακά μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε, μαϊντανό, θυμαράκι και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο κόριανδρος και πάει σε αυτή τη συνταγή ο κόριανδρος, θα χρησιμοποιήσω τα κοτσανάκια εδώ. Αυτό το σημείο προς τα κάτω να βάλω μέσα στη γέμιση και στο τέλος από πάνω θα ρίξω το φρέσκο κοριάνδρο αυτόν. Οπότε, ανακατεύω και τον κοριάνδρο. Παναγία μου. Τσίλι, κοριάνδρος. Ένα συνδυασμό που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει μαστιχώσει το τυρί. Είναι καταπληκτικό. Και ήρθε η ώρα να τυλίξουμε τις εντσιλάδες μας. Θέλουμε ένα ταψάκι. Εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω μία τορτίγια μπροστά μου και αυτό δεν μου κάνει. Καλό θα ήτανε. Αφήστε λίγο τη γέμιση να κρυώσει, γιατί άμα είναι καυτή η γέμιση θα δυσκολευτείτε να τη λήξετε. Αλλά κοιτάξτε εδώ, όλαλα. Μην το παρακάνετε. Βάλτε γέμιση, αλλά όχι πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι, τη λήξτε. Και βάλτε στο ταψάκι. Και να φύγει λίγο γέμιση, καθόλου δεν μας πειράζει. Εδώ. Και ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Θα κόψω την ντομάτα σε ωραία κυβάκια. Θα ρίξω από πάνω. Και μαντέψτε. Θα ρίξω κι άλλο τυράκι. Και θα ρίξω και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Για να μην κολλήσουνε. Αφήστε λίγο λαδάκι να πάει κάτω. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου 15 με 20 λεπτάκια μέχρι που να γίνουν ωραία χρυσαφένια από πάνω και να δέσουνε. Μόλις είναι έτοιμα, ζεστά, θα βγάλουμε να τη σερβίρουμε. Οι εντσιλάδες μου είναι σχεδόν έτοιμες, οπότε να ετοιμάσω λίγο τα πραγματάκια μου εδώ πέρα που θα χρειαστώ. Χρειάζομαι λίγο lime. Και θέλω έτσι λίγο τσίλι να πάρω εδώ πέρα. Έχω τρεις πιπερίτσες, δεν τις χρησιμοποιήσω όλες, αλλά θέλω να υπάρχει λίγο έτσι η δυνατότητα κάποιος άμα θέλει να κάνει λίγο πιο καυτερό το φαγητό του. Θα κόψω τις δύο. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να βγάλω από το φούρνο να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Χρειάζομαι την πετσέτα όμως γιατί καίει. Γίνανε φανταστικές. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ και τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει. Ωχ, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Το τυρί που έχει λιώσει όλα είναι στην εντέλεια. Και θα βάλω λίγα lime εδώ. Θα ρίξω λίγο κοριάνδρο από πάνω. Φυσικά θα φέρω λίγο sour cream ή γιαούρτι για να σβήνει την αψάδα. Και βέβαια, λίγο τσίλι πάνω από το γιαούρτι και λίγο τσίλι πάνω από τις εντσιλάδες. Και ήρθε η ώρα να κόψω ένα, να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν δέσει όλα τα υλικά μεταξύ τους και είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Αναγία μου. Πιο υπερβολικά, αλλά θα δοκιμάσω. Τελειώ. Υπεργές, κοτόπουλο, ντομάτα, τσίλι. Τα φασόλια βέβαια κάνουν τη διαφορά. Είναι όσο καυτέρα πρέπει να είναι από πάνω το τυράκι, έχει πιάσει φοβερή κρούστα. Η τορτίγια έχει ψηθεί στην εντέλεια. Και σίγουρα θα τα απολαύσω στη συνέχεια με λίγο γιαουρτάκι περισσότερο για να μπορέσει να σβήσει το τσίλι μέσα στην τορτίγια. Μια καταπληκτική συνταγή. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Ποιο να πάρω? Πάρω αυτό. Βασικά θα πάρω όλο το ξυλοκοπήσι και να φύγω. Αλλά θα αρχίσω να τρώω από εδώ. Φιλάκια, γεια!